προτείνουμε που καταλήξαμε σαν ΕΔΙΕΘ, στην ουσία είναι ένα κάλεσμα με βάση αυτά τα γεγονότα, να σας το διαβάσω πως έχει, όλη στη συγκέντρωση καταρχήν 8 Οκτώβρη στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, με τίτλο επάνω «Να μην ανανεωθεί και να καταγγελθεί η Συμφωνία Ελλάδα-ΣΥΠΑ για τις στρατιωτικές βάσεις». Καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, συνταξιούχους, νέους και νέοι, όλοι στον δρόμο του αγώνα να ορθώσουμε τείχος αντίστασης ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις και τα πυρηνικά, που ετοιμάζεται να ενισχύσει και να υπογράψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ, πατώντας στο έδαφος που έστρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να εκφράσουμε την αντίθεσή μας, να αναπτύξουμε και να κλιμακώσουμε την πάλη μας, να δώσουμε αγωνιστική απάντηση στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, που έρχεται στην Αθήνα στις αρχές του Οκτώβρη. Με πυρηνικά όπλα και στο τρίτο σώμα στρατού, στο κέντρο της πόλης μας, σαν αρχηγείο χημικού και ηλεκτρονικού πολέμου με όπλα μαζικής καταστροφής. Δεν συμβιβαζόμαστε να συμμετέχουν τα παιδιά μας σε στρατιωτικές αποστολές έξω από τα σύνορα της χώρας, όπως θα κάνει το πολεμικό πλοίο που υποσχέθηκε η σημερινή κυβέρνηση να στείλει στον Περσικό Κόλπο. Δεν συμβιβαζόμαστε ακόμα να μετατρέπουν το λαό μας σε στόχο, όπως πρόσφατα προειδοποίησε ο Πούτιν ότι οι ρωσικοί πύραυλοι θα στραφούν κατά των χωρών που έχουν αμερικανονατοϊκές βάσεις. Το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντας ειρήνης. Οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχώς στο Αιγαίο, η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας αναπτύσσεται από νατοϊκή δύναμη. Το ΝΑΤΟ είναι παράγοντας τροφοδότησης της τουρκικής προκλητικότητας, αφού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του, το Αιγαίο αποτελεί ενιαίο αμυντικό χώρο για την Ελλάδα και την Τουρκία. Ο αποχρωματισμός του Αιγαίου, η πλήρης νατοποίησή του, είναι αυτά που νοποιούν τις τουρκικές διεκδικήσεις, επιβάλλοντας ένα καθεστώς συγκυριαρχίας. Τα τσιράκια των υπεριαλιστών θα μιλήσουν για ανταλλάγματα και για τα ωφέλη που θα φέρει αυτή η συμφωνία. Όχι μόνο δεν ωφελείται ο λαός μας από αυτήν την υπεριαλιστική μηχανή, αλλά αντίθετα την πληρώνει αδρά από τα ματωμένα πλεονάσματα με 4 δις ευρώ τον χρόνο για να σπέρνει το θάνατο, τη δυστυχία και την προσφυγιά. Απευθυνόμαστε σε όλες τις γυναίκες, εξηγώντας τους ότι ο κίνδυνος δεν απομακρύνεται όσο κυριαρχεί η άγνοια και η παθητικότητα, αλλά μόνο όσο πιο πλατιά δυναμώνει η συλλογική δράση. Γι' αυτό προχωράμε σε πρωτοβουλίες ανσυμφιλίωτης αναμέτρησης και σύγκρουσης με τα κυβερνητικά σχέδια, σε συνεργασία με το αντιπολεμικό αντιμπεριαλιστικό κίνημα, με το εργατικό λαϊκό κίνημα, προκειμένου να δώσουμε μαζική, μαχητική απάντηση. Διεκδικώντας να μην ανανεωθεί η συμφωνία, να κλείσει η βάση της Σούδας και να μην υπάρξει καμιά άλλη βάση στη χώρα, να αποδεσμευτεί η χώρα μας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Τη σημερινή σύσκεψη χαιρετίζουν οι φοιτητικοί σύλλογοι της ιατρικής, των ΔΕΦΑ, του φυσικού, της κτηνιατρικής, των ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, του ψυχολογικού, του παιδαγωγικού, του ΑΠΙΘΙΤΑ. Οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουμε εκφράσει από καιρό την ανησυχία μας και την προσπάθεια ένταξης των σχολών μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας το 2006 μεταξύ του ΠΑΜΑΚ και του Νατοϊκού Στρατηγίου στη Θεσσαλονίκη, με τις πρακτικές των σπουδαστών των ελληνικών ιδρυμάτων στο ΝΑΤΟ, με την αγορά του ντρόουν της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΙΘΙΤΑ, από εταιρεία που συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ και άλλους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Προφανώς, τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν τις γνωρίζουμε σήμερα. Τα έργα και τις ημέρες τους μπορούμε να τα αναζητήσουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία. Μπορούμε να τα αναζητήσουμε επίσης στους πρόσφυγες που πνίγονται στο Αιγαίο ή που στηβάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες σε κολαστήρια όπως αυτό της Μόριας. Γι' αυτό μόνο οργή μπορεί να προκαλεί το θράσος τους να θέλουν να κάνουν τους φοιτητές και τα πανεπιστήμια συνένοχο στην εγκληματική πολιτική τους. Να θέλουν να μετρέψουν την επιστήμη μας που την αγαπάμε και θέλουμε να τη θέσουμε στην υπηρεσία της ανθρωπότητας σε εργαλείο ματοκυλίσματος των λαών.
Εμείς οι φοιτητές ιατρικής βλέπουμε καθημερινά ελλείψεις σε βασικά υλικά και προσωπικό, τόσο στις κλινικές μας όσο στα εργαστήριά μας, και ακούμε σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχουν λεφτά για εμάς και για τις σπουδές μας. Όμως είναι προκλητικό από τη μία που το ακούμε αυτό, το ίδιο κράτος να δίνει 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για ανατοϊκές δαπάνες. Τώρα, από την αρχή της χρονιάς, οι φοιτητικοί σύλλογοι στα διοικητικά συμβούλια και στις γενικές συνελεύσεις θα αγωνιστούμε για ολοκληρωμένη μόρφωση με βάση τις δυνατότητες σύγχρονης εποχής, για να πεταχτούν οι φωνιάδες των λαών έξω από τις σχολές μας, ενάντια στον εφησυχασμό που καλλιεργείται σε σχέση με τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ενάντια σε κυβερνήσεις και τους παρατρεχάμενους τους μέσα στα πανεπιστήμια, όπως έγινε μπροστά στη σύσκεψη, μπροστά στη προσπάθεια των φοιτητικών συλλόγων να πάρουν απόφαση για συμμετοχή στις σκέψεις, όπου διάφορες δυνάμεις όπως της ΔΑΠ, της ΠΑΠΣ, του Μπλόκο, των ΕΑΚ, μπήκαν εμπόδιο στους φοιτητικούς συλλόγους να συμμετάσχουν σήμερα. Επιπλέον, το σημερινό θέμα της σύσκεψης απασχολεί πολύ τους φοιτητές και έτσι αύριο στην αυριανή σύσκεψη στο Πολυτεχνείο, όπου θα συμμετάσχουν φοιτητικοί σύλλογοι και επιτροπές αγώνα, θα συζητηθεί και θα προσπαθήσουμε να πάρθουν αποφάσεις ώστε όσο και το δυνατόν περισσότεροι φοιτητικοί σύλλογοι να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Βεβαίως και είναι υπόθεση του εργατικού κινήματος η ανάδειξη των αιτιών των υπεριαλιστικών πολέμων, η κοινή δράση και η πάλη των εργαζομένων όλων των χωρών και με μια ιδιαίτερη βαρύτητα εδώ πέρα στα Βαλκάνια, πράγμα που θεωρούμε ότι το ΠΑΜΕ συμβάλλει αποφασιστικά. Είναι τυχαία, πριν 2 χρόνια δεν κάνω λάθος. Τον Ιούνιο, μέσα στη ζέστη, η πορεία που έγινε αντιπεριαλιστική και αντιπολεμική με εργαζόμενους από όλη τη χώρα μας στην πόλη μας εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ή για παράδειγμα, ναι, και από τα Βαλκάνια, σωστά, ή για παράδειγμα η σύσκεψη που έγινε πριν λίγο καιρό με συνδικάτα από όλα τα Βαλκάνια, που ήταν χαρακτηριστική η τοποθέτηση Τούρκων συνδικαλιστών που λέγανε ότι τώρα με αφορμή αυτή την υποτίμηση και την κρίση που υπάρχει στην οικονομία της Τουρκίας, περνάνε μαύρες μέρες οι εργαζόμενοι στη Τουρκία. Και είναι πολύ καλό αυτό και βοηθάει και είναι αφορμή και για εμάς σωματεία να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους εργαζόμενους που παρουσιάζουν, καταλαβαίνετε τώρα, τον Τούρκο εργαζόμενο ως κανέναν άνθρωπο που ξυπνάει και κοιμάται με στόχο να καταλάβει την Ελλάδα. Όχι βέβαια δεν υπάρχει την προπαγάνδα και πλευρά της Τουρκίας. Οπότε το πάμε πρωτοστατεί στην κοινή πάλη εργαζομένων. Είπαμε και αυτά τα παραδείγματα. Τα συνδικάτα έχουν χρέος να αναδείξουν αυτή την πολύ κρίσιμη πλευρά με πρωτοβουλίες, σκέψεις και συμφωνούμε με αυτά που μπήκανε και εισηγητικά. Τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις που βλέπουμε στο πανό εδώ πέρα χρειάζεται να συζητηθούν μέσα στη σωματεία. Θέλουμε να πούμε ότι και εμείς στη σωματεία πρέπει να έχουμε στα υπόψη ότι δεν είναι μονάχα ο μισθός. Ίσα ίσα, την ώρα που μιλάνε για συλλογικές συμβάσεις, που το ύψος ας πούμε θα καθορίζεται με βάση την ανταγωνιστικότητα, όπως τώρα το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή ποτέ αυξήσεις, χρειάζεται να αναδείξουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ πέρα από τους φοιτητές, τους συναγωνιστές, τα δισεκατομμύρια που δίνουν στους επιχειρηματίες. Πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε τη δράση μας, ώστε και στις απεργιακές μάχες που όπως είπαμε, που είχαμε και προφανώς τα έχουμε, να ανταθούν οι φωνές αμφισβήτησης της υποτιθέμενης ασφάλειας που φέρνει στη χώρα η ύπαρξη του ΝΑΤΟ και οι ευθύνες που έχουν όλες οι κυβερνήσεις και το καλλιεργούν. Να αναπτυχθούν οι φωνές που αμφισβητούν όλους αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τους αντιπαλεύουν και βεβαίως να υπάρξει φωνή αμφισβήτησης και πρακτικά με πρωτοβουλίες και σε όλο αυτό το λατσάρισμα που αναφέρθηκε που θα γίνει από τον πρέσβη των ΗΠΑ και γίνεται σε πόλεις, επιχειρήσεις, λιμάνια. Δεν υπάρχει μέρος δηλαδή που να μην έχει σχεδιάσει και να μην έχει πάει για να προπαγανδίσει τα καλά σε χίλια εισαγωγικά αυτού του δολοφονικού μηχανισμού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα χέρια βαμμένα στο αίμα όμως έχουν και οι δικοί μας επιχειρηματίες εδώ πέρα. Που σαν τις ΙΕΝΕΣ αναμένουν και αυτό το δικό τους μερτικό, τη δικιά τους βλία από όλους αυτούς τους ανταγωνισμούς. Δεν είμαστε δηλαδή μόνο έρμεα των ξένων επιχειρήσεων και των μεγάλων ας πούμε δυνάμεων που αποκαλούμε και οι δικοί μας εδώ πέρα. Το έχουμε βιώσει, έχουν ευθύνες. Σε εργοστάσιο χημικής βιομηχανίας που πήγαμε παλιότερα να λένε άντε τι θα γίνει με τον πόλεμο της Συρίας να τελειώσει για να πάμε εκεί όπου έχουμε business να κάνουμε. Το βλέπουμε για παράδειγμα στα ΛΠΕ με όλη αυτή τώρα την ιστορία που γίνεται με τους υδρογονάνθρακες,
εξορίξεις κτλ. Κτλ. Αυτοί είναι που χρηματοδοτούν, θρέφουν και τους συμφέρει όλη αυτή η κατάσταση. Έχω να αναφέρω 2-3 παραδείγματα για το πώς μέχρι τώρα το ΝΑΤΟ αργά-αργά και υποχθόνια προσπαθεί να επηρεάσει τα μυαλά και τις συνειδήσεις των μαθητών και των φοιτητών. Ήδη ο συναγωνιστής της ιατρικής, ο φοιτητής εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, ανέφερε κάποια πράγματα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό με ποιο τρόπο προσπαθεί το ΝΑΤΟ να επηρεάσει τις συνειδήσεις των φοιτητών και μετά θα πω και για τους μαθητές που με αφορά και πιο άμεσα. Είναι γνωστή εκτός από τα μνημόνια συνεργασίας του ΑΠΙΦΙΤΑ, του ΠΑΜΑΚ και άλλων πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επίσης. Θα αναφέρω εκείνη την περίφημη πλατφόρμα η οποία έχει κατασκευαστεί από φοιτητές για να παρακολουθεί τα ευρωπαϊκά σύνορα και να καθοδηγεί τη Frontex και το ΝΑΤΟ να αποτρέπουν τα καράβια που μεταφέρουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ένας άλλος έμεσος τρόπος επίσης είναι στις σχολές δημοσίων και διεθνών σχέσεων όπου οι φοιτητές συμμετέχουν σε προσομοίωση διεθνούς οργανισμού, υποδίονται εκπροσώπους κρατών και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να λύσουν τα προβλήματα μεταξύ χωρών έτσι ώστε να παρουσιάζεται τελικά ότι το ΝΑΤΟ επεμβαίνει για ειρηνευτικούς σκοπούς και να επηρεάζει με αυτόν τον τρόπο τους φοιτητές. Να αναφέρω επίσης τα παραδείγματα στα γυμνάσια και ελίκια της χώρας. Να θυμίσω την περσινή εκπαιδευτική εκδρομή του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου στην Νάπολη, στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, εκεί όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη δράση του ΝΑΤΟ κτλ. Κτλ. Προφανώς δεν ανέφερε κανένας για το... όλοι μίλησαν στους μαθητές για το ΝΑΤΟ ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας και κανένας δεν μίλησε για τη Ιουγκοσλαβία του 1999, για το Αφγανιστάν του 2001, για το Ιράκ του 2003, για τη Λιβύη του 2011 και φυσικά για τη Συρία. Επίσης, σε εκείνη την περίοδο φυσικά ήταν η ίδια εποχή που το ΝΑΤΟ βομβάρδιζε μαζί με την ΗΠΑ, μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία τη Συρία. Την ίδια εποχή έγινε αυτή η εκδρομή. Και φυσικά βγήκε καταγγελία από την Ένωση Συλλόγων Γονέων των Μαθητών Ηρακλείου και εδώ να επισημάνουμε και τις ευθύνες του Συλλόγου Διδασκών των, αυτών των σχολείων και τις διεύθυνσεις. Για να γίνει μια εκδρομή υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Ο Σύλλογος Καθηγητών αποφασίζει, αλλά από εκεί και πέρα εγκρίνει η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φυσικά και ο Περιφερειάρχης. Όλοι αυτοί έχουν λοιπόν ευθύνες για οποιασδήποτε τέτοιες εκδηλώσεις. Και καλό θα είναι να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά μας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και επισκέψεις που προγραμματίζονται από τα σχολεία και να τις προλαβαίνουμε ή, εν πάση περιπτώσει, να τις προβάλλουμε προς τα έξω για να καταλαβαίνει ο κόσμος και τι γίνεται μέσα στα σχολεία. Να θυμίσω και τον Απρίλιο του 19 την εκδήλωση στα μουσικά σχολεία με τη συμμετοχή της μπάντας του Αμερικανικού στρατού και του ΝΑΤΟ. Ήταν φυσικά μια εκδήλωση στην οποία αποτρέψαμε, δεν έγινε τελικά, έτσι ακριβώς ώστε στη συνείδηση του ελληνικού λαού να φανεί ότι το ΝΑΤΟ είναι μια δύναμη που προσπαθεί να επηρεάσει τους μαθητές και τους φοιτητές και να τους πείσει ότι πρόκειται για μια ειρηνευτική προσπάθεια και ότι δεν έχει σχέση με πολέμους και τα λοιπά. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, εμείς ως παιδαγωγοί θέλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό,
αλλά θέλουμε και τη βοήθεια των γονιών και των μαθητών. Οποτεδήποτε πέφτει στην αντίληψή τους κάτι τέτοιο, να ενημερωνόμαστε γι' αυτό. Εκπροσωπώ, έχω δηλαδή αυτή τη στιγμή το κομμάτι της εκπροσώπησης για να είμαι πέρα ως φυσικό πρόσωπο, που είμαι πάντοτε κοντά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είμαι εκπρόσωπος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, δηλαδή της Διοργανώτριας Ποδοσφαιρικής Αρχής για τα Αεραστεχνικά Πρωταθλήματα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποιο ψήφισμα το οποίο θα πρέπει να περάσω, ωστόσο συγκέντρωσα κάποιες υπογραφές από ανθρώπους του αθλητισμού και ανθρώπους που διακατέχονται από ευαισθησίες σε τέτοιου είδους ζητήματα, σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα αρχών, σε θέματα που έχουν να κάνουν γενικά με το κοινωνικό, με την ίδια την κοινωνία και φυσικά με την νεολαία. Σε ό,τι αφορά βέβαια πάντα το ΝΑΤΟ, την εμπλοκή της χώρας μας στα νατοϊκά σχέδια και φυσικά στους πολέμους που δεν προσφέρουν τίποτα στον λαό πέρα από φτώχεια, εξαθλίωση και εκμετάλλευση. Ήθελα να τοποθετηθώ ουσιαστικά, όχι έχοντας κάποιο ψήφισμα που σας είπα, γιατί αυτή τη στιγμή θα μεταφέρω τη συζήτηση εδώ στο πρωτάθλημα, στο χώρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, δεδομένου ότι την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε και διοικητικό συμβούλιο. Σίγουρα η Ένωσή μας έχει κάνει θετικά βήματα και στο κομμάτι της ασφάλειας και της ευγενούς άμυλας, δεδομένου ότι πολλοί από εσάς δεν θα το ξέρετε ότι με πρωτοβουλία διοικητικών στελεχών της Ένωσης Μακεδονίας έχουμε εντάξει στα τοπικά μας πρωταθλήματα τους πρόσφυγες, έστω και άτυπα, χωρίς βαθμολογία, άτομα τα οποία έχουν πληγεί από πολέμους και σε αυτό βεβαίως, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, έχουν εμπλοκεί οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ με τους πολέμους τους οποίους έχουν κάνει σε όλες αυτές τις χώρες, τόσο της Ευρώπης όσο και της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το πρωτάθλημα μας συμμετέχουν άτομα, πολύπαθες κοινωνικές ομάδες, πληθυσμοί διαμελισμένοι από τη Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, τη Σομαλία και όσες χώρες μπορείτε να φανταστείτε που έχουν πληγεί από πολέμους και όχι μόνο, και αυτό νομίζω ότι αποτελεί ένα πρώτο βήμα για εμάς να αντιληφθούμε εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι πραγματικά ποιος είναι ο ρόλος της ΕΔΙΕΘ, τι εκπροσωπεί, τι μπορεί να διασφαλίσει και με ποιον τρόπο θα υπερασπιστούμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική γαλήνη, την ασφάλειά μας, την ανεπηρέαστη συμμετοχή μας σε αθλητικές διοργανώσεις, στην ίδια μας την ζωή, αποδεσμευμένη από κάθε είδους εμπλοκές τύπου πολεμικών σειράξεων που προσπαθεί να μας μεταφέρει το ΝΑΤΟ όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά τώρα με την επαόριστο εμπλοκή της χώρας μας σε συμφωνίες αιματηρές με τρισκατάρατα αποτελέσματα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι είμαστε εδώ προκειμένου να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί και εμείς από το χώρο του ποδοσφαίρου, από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και όχι μόνο, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ιδανικές συνθήκες ζωής τόσο για την αθλούμενη νεολαία όσο και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ.